Διαρρήκτες με επιλεκτική δράση και άριστες πληροφορίες για το στόχο τους χτύπησαν απόψε το κημητήριο του Δήμου Βόλου στην πρώτη βιομηχανική περιοχή. Οι δράστες παραβίασαν πόρτες, έσπασαν τζαμαρίες, ανακάτεψαν γραφεία και φοριαμούς και αφήρεσαν δύο οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ η προσπάθειά τους να πάρουν χρήματα έπεσε στο κενό, καθώς οι εισπράξεις του κημητηρίου μεταφέρονται σε καθημερινή βάση στο Δήμο Βόλου. Έχουν σπάσει την πόρτα, έχουν σπάσει τα λουκέτα από την πλευρά την ανατολική, όπως έχω πει, έχουν σπάσει επίσης και τα λουκέτα της εκκλησίας του Αγίου Λαζάρου, όπου εκεί πετάξανε το παγκάρι κάτω, δεν πήρανε χρήματα από ό,τι τουλάχιστον μίλησα με κάποιον ιερέα, όπως επίσης και δεν πήρανε χρήματα και από το ταμείο το οποίο εμείς εισπράττουμε σε καθημερινή βάση. Αφαιρέθησαν δύο οθόνες από υπολογιστές, ευτυχώς δεν πήρανε την κεντρική, θα έλεγα, μονάδα, όπου εκεί έχουμε όλα τα κημητήρια και των 32 κημητήριων, όλα τα στοιχεία. Θα είχαμε ένα τεράστιο πρόβλημα και θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα και στα 32 κημητήρια αν οι μονάδες αυτές φεύγανε. Οι διαρρήκτες έφτασαν στο σημείο να αρπάξουν όλα τα κλειδιά από τα οστεοφυλάκια και τα ψυγεία του κημητηρίου. Εισήλθαν στον ιερό ναό του Λαζάρου, σπάζοντας το τζάμι που βλέπετε πάνω από την βόρεια είσοδο, και προσπάθησαν να αρπάξουν χρήματα από το παγκάρι, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του κημητηρίου, χρησιμοποιώντας ειδικό κόφτη, τον οποίο πήραν από την αποθήκη του νεκροταφείου. Έχουν πάρει τον κόφτη, όπως βλέπετε πίσω μου, από την αποθήκη εδώ του κημητηρίου. Δεν μπόρεσαν να ανοίξουν την πόρτα και κάνανε αυτούς τους βανδαλισμούς που βλέπετε. Σπάσανε βέβαια τις σκυροθήκες, σπάσανε τα μάρμαρα για να μπορέσουν να πάρουν από το χρηματοκιβώτιο χρήματα. Από ό,τι τουλάχιστον μίλησα με κάποιον ιερέα, μου είπε ότι δεν υπήρχαν χρήματα, γιατί χθες το βράδυ ήρθανε και τα είχαν πάρει. Ο μοναδικός χώρος που δεν πλησίασαν οι διαρρήκτες είναι το κηλικείο και η αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του κημητηρίου, γεγονός που προκαλεί μεγάλες υποψίες στον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αυτό μπορεί να φαντάζουμε, αλλά δεν είναι τυχαία άποψη. Δεν μπορεί όλα τα κτίρια να έχουν αυτή τη στιγμή βανδαλισμούς και ένα κτίριο να μην έχει τους βανδαλισμούς. Δεν θέλω να αφήσω τίποτα, κανένα υπονοούμενο. Αλλά είναι το μόνο κτίριο που έχει διασωθεί.